Να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε το θέμα της ψήφου των αποδήμων, κύριε Κατσαφάδο. Ποια θα είναι η πρόταση κυβερνητική από αυτό? Να μην έχουμε τόσα πολλά προσχώματα και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσους έχουν διαβατήριο ελληνικό να μπορούν πολύ εύκολα να ασκήσουν το δικαίωμά τους. Να μπορεί και η άλλη Ελλάδα, να μπορούν και οι Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι αγαπάνε όσο και εμείς την πατρίδα μας, να έχουν λόγο και να μπορούν με εύκολες διαδικασίες να συμμετάσχουν στις εκλογές. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες. Νιώθαν την ανάγκη, δυστυχώς με τα προσκόμματα τα οποία μπήκαν, γιατί ήταν πρώτη προτεραιότητα και κατά την πρώτη διακυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, είναι επιτέλους να γίνει το αυτονόητο και να ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Νομίζω ότι αυτή τη σημειολογία έχει και ότι θα είναι το πρώτο νομοσχέδιο το οποίο θα περάσει αυτή η κυβέρνηση. Όπως είδατε, πήγαν και ψήφισαν μόνο 18.000 Έλληνες, γιατί ήταν τόσες οι δυσκολίες και τέτοια η πολυπλοκότητα και τέτοιους οι περιορισμοί. Μήπως όμως θα έπρεπε να έχει προηγηθεί μια διαβούλευση με τα άλλα κόμματα για να πάτε σε κάτι πιο συνεργατικό? Νομίζω ότι έχει γίνει, και αν θυμάστε, είναι εδώ και ο κύριος Χριστίδης, εμείς το ΠΑΣΟ και η Ελληνική Λύση, όπου τότε όμως δεν βγάζαμε 200 ψήφους, δεν είχαμε 200 βουλευτές. 92 φτάσαμε. Δεν είχαμε 200 βουλευτές στο κοινοβούλιο. Είχαμε ταχθεί υπέρ αυτής της διαδικασίας, ούτως ώστε να δώσουμε το ουσιαστικό, την ουσιαστική δυνατότητα να μπορέσουν οι Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίσουν. Και σας ξαναλέω, όσοι έχουν διαβατήριο, δηλαδή είναι αυτοί που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και είναι στην αποχή. Δεν λέμε τώρα ότι ο παππούς μου ήταν Έλληνας. Πόσοι περίπου είναι? Έχετε μια εικόνα, τάξη μεγέθους δεν μπορώ να σας πω το απόλυτο νούμερο, αλλά είναι εκατοντάδες χιλιάδες αυτοί. Και σας ξαναλέω, και για τους τηλεθεατές σας, για να μπορέσουμε να το ξεκαθαρίσουμε, μιλάμε για να έχουν δικαίωμα ψήφου οι Έλληνες που είναι στο εξωτερικό και οι οποίοι εδώ εντάσσονται στην αποχή. Είναι στους εκλογικούς καταλόγους και είναι στην αποχή. Οπότε ένας Έλληνας ο οποίος έχει φύγει, έχει πάει σε μια χώρα της Ευρώπης, σε μια χώρα της Αμερικής ή οπουδήποτε τέλος πάντων ανά τον κόσμο, για δουλειά, για σπουδές, για οτιδήποτε, να του δώσουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία με έναν εύκολο τρόπο να συμμετάσχει στις εκλογικές διαδικασίες. Ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ? Έχετε άποψη αυτού τώρα? Να σχολιάσουμε ότι εφαρμόστηκε ο νόμος Νέας Δημοκρατίας και συμμετείχαν 18.000 αποδημοί. Άρα κάτι στραβά πήγε. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας. Συγγνώμη, δεν θέλω να σας διακόψω. Εσείς νομοθετήσατε. Δεν θέλω να σας διακόψω. Όχι. Γιατί δεν ήσασταν στην ολομέλεια της Βουλής κατά την προηγούμενη περίοδο. Η Νέα Δημοκρατία το ξεκαθάρισε. Είπε ότι δυστυχώς προχωράμε σε αυτό το βήμα, γνωρίζοντας τις συνέπειες που θα έχει και το αποτέλεσμα που θα έχει, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε 200 ψήφους. Για τότε είχε συμφωνήσει και το ΠΑΣΟ και η Ελληνική Λύση. Θα μπορούσε ακόμα και σε αυτό το πλαίσιο, με τη διαδικασία να διευκολύνεται ανθρώπους να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους. Π.χ. ήταν αδύνατο και το ξέραμε εξ αρχής ότι ένας άνθρωπος που μπαίνει στην Αργεντινή δεν μπορεί να πάει στις ΗΠΑ για να ψηφίσει. Άρα λοιπόν έτσι κι αλλιώς είχε προβλήματα. Εμείς είμαστε υπέρ της ψήφου των αποδήμων, αλλά με όρους, με κριτήρια, με προϋποθέσεις, σεβόμενη τη διαδικασία. Για να ψηφίσετε αυτούς όρους βάλατε και τότε. Από εκεί και μετά θα δούμε την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης όταν έρθει και αν θα έρθει, θα την κουβεντιάσουμε, θα εκφράσουμε αντιθέσεις. Γενικότερα θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια φίλτρα ή αυτό που λέει το διαβατήριο να είναι το μόνο εφόδιο, να το πω έτσι, αρκεί? Προφανώς πρέπει να υπάρχουν φίλτρα. Προφανώς πρέπει να υπάρχουν κάποια φίλτρα. Αυτό δεν είναι στον ελληνικό κατάλογο, γιατί δεν μπορεί. Θα πρέπει. Εντάξει, θα η θεωρία που λέει αυτό που μένει στο Σικάγο δεν μπορεί να κανονίζει την πολιτική που είναι στο Περιστέρι. Υπάρχουν ζητήματα και υπάρχει πλαίσιο. Και υπάρχουν και λύσεις. Αρκεί να υπάρξει διάλογο και να καθίσουμε να τα βρούμε. Νομίζω ότι με σύνθεση μπορεί να υπάρξει λύση σε αυτό το θέμα. Έτσι και να κάνουμε ένα καλύτερο νομοθετικό πλαίσιο. Αλλά μην μας κατηγορείτε, κύριε Βασιλιά, διότι είναι ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας. Άστο τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Για πες και εσύ μια γνώμη. Οι δικές του δικού σας αστερίσκους και εσάς και του Κουκουέ ήταν που οδηγηθήκαμε σε αυτό το πλαίσιο. Οδηγηθήκαμε σε αυτό το πλαίσιο και γι' αυτό ψήφισαν τόσο. Λοιπόν, για να δούμε τι λέγεται. Και χαίρομαι γιατί το λέτε και τώρα. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Προφανώς, προσέξτε. Εδώ πέρα πρέπει να προσέξουμε τη διαδικασία. Η εκλογική διαδικασία είναι η ύψη δημοκρατική διαδικασία. Το πλαίσιο πρέπει να είναι σαφές, να είναι απόλυτα προσεκτικό και κυρίως να μην αλλοιώνει και τη βούληση του ελληνικού λαού
αλλά και κυριότερα των ανθρώπων που μένουν μέσα στη χώρα. Και αυτοί είναι οι οποίοι έχουν νιώθει στον πετσί τους τα αποτελέσματα της πολιτικής της οποίας κυβέρνησης. Γιατί δεν έχουν γονείς, δεν έχουν συγγενείς αυτοί που είναι έξω. Να δούμε, να δούμε τους όρους. Για τη δικιά μου γενιά, το ότι υπάρχει δυνατότητα να ψηφίσει κάποιος πολύ εύκολα, είναι κάτι που πρέπει να το δούμε με πολύ σοβαρούς όρους, διότι δεν το είδαμε στις τελευταίες δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Είχαμε εκατοντάδες φίλους όλοι, οι οποίοι έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια ή έχουν πάει στο εξωτερικό και δεν είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν, γιατί οι όροι συμμετοχής ήταν πάρα πολύ δύσκολοι. Εμείς από την αρχή είχαμε επισημάνει τις δυσκολίες του προηγούμενου συστήματος και με πολύ, ξέρετε, άσχημη εντύπωση. Τελικά αναγκαστήκαμε να πάμε σε ένα σύστημα το οποίο ξέραμε ότι δεν θα έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ήταν ακόμα μικρότερη από αυτό το οποίο περιμέναμε. Επί της αρχής πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια και έχουν πάει στο εξωτερικό για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Περιμένουμε να δούμε την τελική πρόταση της κυβέρνησης και θα τη συζητήσουμε προφανώς στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο κόμμα για να πάρουμε την τελική μας απόφαση. Γενικά όμως, όλα αυτά είναι σε μια θετική κατεύθυνση. Μη συζητάμε πράγματα τα οποία είναι τελειωμένα και συζητημένα πάρα πολλές φορές. Δεν μπορεί να συμπεριφερόμαστε στην Ελλάδα, λες και είμαστε μια ανώριμη δημοκρατία, η οποία τώρα δεν βάζει στη συζήτηση. Μιας και δίπλα σε αυτό για την παράκαμψη του άρθρου 16, τι λες εσύ, Παύλο μου, που είσαι, ας πούμε, για το άρθρο 16 το περίφημο, για την παράκαμψη αυτή, το άρθρο 28, λες. 28 πια, ναι. Και την διαδικασία που γίνεται, την κουβέντα για το άρθρο 28. Παράκαμψη του 16 είναι. Ναι, που είναι ένας τύπου παράκαμψη του 16, ουσιαστικά. Θεωρώ ότι τα ζητήματα δεν είναι τεχνικά. Πρώτα. Πολιτικά, πες μου. Είναι πολιτικά. Ναι. Πολιτικά, λοιπόν, πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο η παιδεία μας εξυγχρονίζεται, προχωρά, εξελίσσεται. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητη υποχρέωση όλων μας και ξεκινάει από την πρώτη μέρα που ένα παιδί πηγαίνει στο παιδικό και φτάνει μέχρι... Μην μου το βάλεις. Αν τα βάλουμε μη κρατικά πανεπιστήμια και μου ξεκινάει τον ήπιο τελείως. Δεν με ρώτησε αυτό. Με ρώτησε τι βλέπω για την παράκαμψη. Η παράκαμψη θεωρώ ότι εξυπηρετεί μια λογική η οποία, επιτρέψτε μου να πω, δεν βάζει τα ζητήματα στη σωστή τους βάση. Το αν θα την κάνουμε είναι άλλη κουβέντα. Αλλά ότι πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια, τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τον τρόπο με τον οποίο θα ελέγξουμε τα κολέγια, τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούμε την ιδιωτική παιδεία, είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Να τα δούμε. Ναι. Να υπάρξουν όμως ή είμαστε αυστηρά, όχι. Μα αυτό το έχει απαντήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης πάρα πολλές φορές και στη δημόσια παρέμβασή του στη Βουλή προχθές. Τα έχει πει αυτά τα πράγματα. Εμείς πιστεύουμε ότι όλα αυτά πρέπει να ανοίξουν, αλλά κύριε Καμπουράκη, κύριε Στάθη, επειδή είστε άνθρωποι που κάνετε κάθε μέρα ρεπορτάζ, καταλαβαίνετε τα ζητήματα της παιδείας μας δεν είναι ζητήματα που αφορούν μόνο τα ελληνικά πανεπιστήμια. Και στο τέλος της ημέρας, αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι ο τρόπος με τον οποίο δίνουμε πραγματική ενίσχυση στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Είναι κάτι, νομίζω, το οποίο πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι στο τραπέζι. Ότι πρέπει να δούμε τη χρηματοδότηση στο δημόσιο πανεπιστήμιο, τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν, τον τρόπο με τον οποίο οι καθηγητές μας κάνουν καλύτερη έρευνα μαζί με τους φοιτητές και δεν υποχρηματοδοτείται η έρευνα. Πάντως, να κερδίσουμε τα χαμένα χρόνια. Έχουμε το εξής καινοφανές όμως. Θα ενισχύσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο φτιάχνοντας ιδιωτικά. Γιατί όχι, δεν σημαίνει 16, το ένα το άλλο. Γιατί το λέτε αυτό. Αυτό σημαίνει. Μα γιατί εσείς κλείσατε ιδιωτικά σχολεία για να ενισχύσετε τα δημόσια. Λοιπόν, η συζήτηση για την παιδεία, εάν θέλετε. Να λέγεται, να διανοίγεται στο προοδευτικό μέρος του τόπου, θα πρέπει να γίνει βάζοντας πρώτο το θέμα της δημόσιας και δωρεάν παιδείας στο σύνολό της. Στο σύνολό της. Και ας αφήσετε το άρθρο 16 παραπέρα. Αλλά η προτεραιότητα για το άρθρο 16 και το πρώτο. Η πλήρης άρνηση. Όχι, με συγχωρείτε. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Ένα στοιχείο ιδεοληψίας υπάρχει. Ένα στοιχείο ιδεοληψίας. Ότι θέλουμε δυνατή, δημόσια και δωρεάν παιδεία. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση αυτή τη στιγμή ποιος είναι παρελθιστική. Αυτό που συμβαίνει. Προσεκτική επίθεση που έγινε στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, ο εξευτελισμός που υπέστη στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο κατά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, η διαπόμπευση του Ελληνικού Δημοσίου Πανεπιστημίου, η υποχρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου Πανεπιστημίου, ο όρος με τον οποίο τα τμήματα. Παρουσιάζεται πανεπιστήμια. Επί δικιά σα θητεία. Γέννησε η Ομόνοια και πλατεία Κάνιγκο. Επί δικιά σα θητεία, γέννησε η Ομόνοια και πλατεία Κάνιγκο με κολέγια τα οποία ήρθαν και ανοίγανε σε ορόφου. Μην βιάζετε να τον υπερασπιστείτε. Τι να υπερασπιστούμε. Μα τι να υπερασπιστούμε. Για αυτού θα πείτε, κάνατε κάτι για αυτού.
Σας τα είπε ο κύριος Παφίλης στη Βουλή. Τι είναι αυτά που λέτε. Είναι αυτό που λέτε. Κάνατε κάτι αυτό. Εσείς είσαστε κόμμα που λέτε και χθες. Δεν κυβερνήσατε. Δεν κυβερνήσατε. Και είμαστε ρεαλιστές. Πότε ξεκινήσανε όλα αυτά τα ΙΕΚ και οι ιστορίες. Εσείς κάνετε μια επίθεση στο ΠΑΣΟΚ. Να σας κάνει μια επίθεση στο Πασόκ. Συγγνώμη, δεν θα πούμε ότι διαφωνούμε για την αθέωση του άρθρου 16. Και σας λέω λοιπόν. Και είναι επίθεση αυτό. Προφανώ είναι επίθεση. Ποιο μίλησε για την αθέωση του άρθρου 16. Εσείς. Αυτό δεν είπατε τώρα. Εγώ σας λέω. Αυτό δεν καταλάβατε κι εσείς. Πρέπει να βάλουμε μια συζήτηση. Να ανοίξει κουβέντα κατά κάποιο τρόπο. Αφορά ένα ρεαλισμό, κύριε Βασιλιάδη. Να ανοίξει κουβέντα. Δεν σημαίνει. Να ανοίξει κουβέντα. Εσείς το είπατε. Τώρα καταλαβαίνω τι λέτε. Εκτός αν είπατε ότι να μην είναι μια κουβέντα, επομένως είμαστε μαζί σας. Και το πρώτο και η πρώτη σας ερώτηση και η δεύτερη ερώτηση την οποία κάνετε. Είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο αυτό που έχει βάλει ως στόχο η καινούργια κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ότι με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών και με βάση τις συνθήκες τις οποίες επικρατούν στη χώρα, ήρθε η ώρα να κάνει η χώρα ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός. Και ήρθε η ώρα να ξεπεράσει η χώρα ταμπού προκαταλήψεις και αγκυλώσεις δεκαετιών, την οποία την αφήνει κολλημένη στο χθες. Ένα λοιπόν είναι η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού. Κοιτάξτε, εμείς ως βουλευτές ψηφίζουμε με επιστολική ψήφο τους νόμους που είναι υποχρεωμένοι οι Έλληνες πολίτες να τηρήσουν. Με επιστολική ψήφο. Και αρνούμαστε το δικαίωμα σε έναν Έλληνα, ο οποίος έχει διαβατήριο, έχει φύγει για 2-3 χρόνια, να κάνει το μεταπτυχιακό του, να εξελίξει τις σπουδές του. Αρνούμαστε να του δώσουμε τη δυνατότητα επιστολικά να ψηφίσει για την πατρίδα του και τον υποχρεώνουμε να πάει σε ένα προξενείο όπου πρέπει πάμε να καταβάλει. Πάμε λίγο και στο άρθρο 16. Σημαντικό. Να ολοκληρώσω. Επιστολική ψήφο τότε και για αυτούς που εργάζονται. Βεβαίως. Βεβαίως. Προσέξτε. Δεν πήρατε καμιά πρωτοβουλία για αυτούς. Αλλά γιατί την πήρατε το 19. Και για αυτούς που μέχρι τον Ιούλιο κάνατε εκλογές και Βασιλιάδη. Να είμαστε λίγο σοβαροί. Εδώ ήρθε η ώρα. Πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει. Κύριε Κατσαφάντο τώρα. Εδώ κρίνεστε με μεγαλύτερο σοβαρό τον ελληνικό λαό. Αφήστε με, κύριε Βασιλιάδη, να ολοκληρώσω και θα κάνετε την κριτική σας πάνω σε αυτά τα οποία θα πω. Ελάτε. Ερχόμαστε λοιπόν για να διορθώσουμε, να εξελίξουμε και να βάλουμε την πατρίδα μας στη σύγχρονη εποχή. Βάζετε και τους εργαζόμενους μέσα. Βεβαίως. Θα βάλουμε και τους εργαζόμενους. Γιατί να μην τους βάλουμε. Αυτό είναι θέμα. Αυτό είναι είδηση. Αυτό είναι είδηση. Όχι, με συγχωρείτε. Αυτό. Σε δεύτερο χρόνο λέτε. Αυτό έχει να κάνει με τους Έλληνες του εξωτερικού. Ναι, αλλά για τους εργαζόμενους σε δεύτερο χρόνο. Και μετά να δούμε τους Έλληνες του εξωτερικού. Μα είμαστε ανοιχτοί να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Τι θέλουμε να ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Με συγχωρείτε κύριε Στάθη, τι θέλουμε να δημιουργούμε εμπόδια και να έχουμε διαδικασίες που θα είναι τροχοπέδι για να μην μπορεί ο κόσμος απρόσκοπτα να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Αυτό είναι είδηση που λέτε. Αν το βάζει σε βάση συζήτηση κουβέντα η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα. Αλλά αυτή τη στιγμή περνάμε ένα μήνυμα. Θέλουμε να μεγαλώσουμε την Ελλάδα. Θέλουμε να δώσουμε συμμετοχή και στα εκατομμύρια των Ελλήνων που είναι έξω από τα σύνορα της χώρας και μπορούν να προσφέρουν. Μάλιστα. Και τους δίνουμε αυτό το δικαίωμα. Σε ό,τι έχει να κάνει. Πάρτε πρωτοβουλία πρώτα για τους εργαζόμενους στα νησιά και μετά πάλι για τους απόδημους. Μα αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να λύσετε. Το 2019. Ο κάναμε εκλογές τον Ιούλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ. 2000... Λοιπόν, αφού τελείωσε λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς τι θα κάνετε. Τέσσερα χρόνια. Θα ανοίξουμε και αυτή τη συζήτηση. Θα το δούμε. Γιατί γίνεται όλο αυτό. Θα σας πω ενδεικτικά, στη Δανία, άκουγα τώρα ερχόμενος από το ραδιόφωνο, πρώτο κόμμα στους Έλληνες του εξωτερικού που ψήφισα, ξέρετε ποιο ήρθε. Ποιο? Το Μέρα 25. Ναι, πράγματι. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω, είναι ότι αυτά τα ζητήματα δεν πρέπει να τα βλέπουμε μικροκομματικά. Η αριστερά έχει μια αντίληψη ότι οι Έλληνες του εξωτερικού, κατά κανόνα, δεν θα στηρίξουν αυτά τα κόμματα. Είναι λάθος. Πρέπει να δώσουμε δύναμη και φωνή σε όλους. Μια κουβέντα πρέπει να κλείσουμε. Όχι, όχι, πρέπει να κλείσουμε. Έχει να κάνει με το άρθρο 16, αν θέλετε, και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν πρέπει να προχωρήσουμε στην ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Δεν πρέπει να δώσουμε μια χρηματοδότηση των δημόσιων πανεπιστημίων. Αυτή είναι η κουβέντα. Ναι, ναι, ναι. Μία κουβέντα. Πρέπει να αλλάξει. Δεν την κλείδωσα μέχρι τώρα. Γιατί όχι, να μην... πρέπει. Η εκλογή Προέδρου πρέπει να γίνει τώρα ή πιο μετά. Τέλος Αυγούστου ή πιο μετά, όπως λένε κάποιοι. Και να το βάλετε σε βάση κουβέντα αυτό και ψηφοφορία ενδεχομένως. Εγώ ήμουν υπέρ της, προσωπικά ήμουν υπέρ της άποψης όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα. Είμαστε η αξιωματική αντιπολίτευση, δεν μπορούμε να είμαστε χωρίς επικεφαλής. Λοιπόν, ο οδικός χάρτης έχει ψηφιστεί από την πολιτική γραμματεία. Θα τεθεί στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι προφανές η Κεντρική Επιτροπή εγκρίνει. Μετάθεση μερικών εβδομάδων για τέλος Σεπτεμβρίου για να γίνει ουσιαστική πολιτική κουβέντα που λένε κάποιοι. Η άποψή μου είναι ότι στην ΔΕΘ ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να πάει με τον νέο ή τη νέα πρόεδρο. Μάλιστα. Καθαρό. Καλημέρα. Ευχαριστούμε θερμώς. Ευχαριστούμε. Συνέβαλα
Λοιπόν, στο να πει μία είδηση για τους εργαζόμενους. Έχετε δίκιο, κύριε. Και πρέπει να σκεφτόμαστε και τους Έλληνες του εσωτερικού, οι οποίοι δεν είχαν το δικαίωμα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε. Έχετε δίκιο. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.